Χαίρετε. Καλό μήνα και καλή Παναγιά. Ήταν κάποτε ένας ευλαβής ιερέας, ο οποίος ζούσε στο Παρίσι και ήταν καλλιγράφος. Αυτός είχε υπερβολική αγάπη προς την Θεοτόκο και μέρα νύχτα ζητούσε με δάκρυα στα μάτια έτσι ώστε να αξιωθεί να την δει. Μετά από πολλές παρακλήσεις, ένας άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε και τον πληροφόρησε ότι την Κυριακή το πρωί, κατά τη διάρκεια του όρθρου, θα του εμφανιστεί η Θεοτόκος. Όμως, από την υπερβολική λαμπρότητά του, αυτός έπειτα θα χάσει το φως του. Τότε άρχισαν να μπαίνουν στο μυαλό του λογισμοί απιστίας και αμφιβολία. Πώς θα συνεχίσει τη ζωή του, εφόσον του ήταν απαραίτητο να βλέπει, μια και ήταν καλλιγράφος. Σκέφτηκε λοιπόν, όταν εμφανιστεί η Θεοτόκος, θα έχω το ένα μάτι μου κλειστό, έτσι ώστε και να δω την Θεοτόκο, αλλά και έπειτα να συνεχίσω να βιοπορίζομαι. Πράγματι, την Κυριακή το πρωί, η Θεοτόκος θα εμφανίστηκε και ήταν τόσο μεγάλη η λαμπρότητά της, ώστε αυτός έχασε το φως από τον έναν οφθαλμό. Έπειτα από αυτό, άρχισε να ταλανίζει τον εαυτό του και να τον κατηγορεί ως άπιστο, γιατί δεν άνοιξε και τα δυο του μάτια ώστε να απολαύσει αυτό το υπέροχο όραμα. Ξεκίνησε λοιπόν αυστηρότερες νηστείες και προσευχές και με δάκρυα στα μάτια υποσχόταν στην Παναγία ότι αυτή τη φορά, αν αξιωθεί να τη δει, θα ανοίξει και τα δυο του μάτια και ας μείνει ολοτυφλός. Μάλιστα έλεγε, ας μου κοπεί το χέρι, το πόδι, θυσιάζω τα πάντα, αρκεί να σε ξαναδώ Παναγιά μου. Έτσι και έγινε. Εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και τον πληροφόρησε ότι αυτή τη φορά θα δει τη Θεοτόκο και για την πίστη του όχι μόνο δεν θα χάσει το φως του, αλλά θα αποκατασταθεί και το φως στο βλαβέντα οφθαλμό. Αυτή η πίστη και η αγάπη πρέπει να διακατέχει και μας προς την Θεοτόκο. Δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε το φως μας, αλλά να θυσιάσουμε το θέλημά μας, να νηστέψουμε, να προσευχηθούμε, να αγωνιστούμε. Και μπορεί να μην αξιωθούμε να δούμε σε αυτή τη ζωή την Θεοτόκο όπως ο εν λόγω κληρικός, αλλά σίγουρα για την πίστη μας θα την δούμε στην άλλη. Αυτά για σήμερα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας.